Μετά το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και άλλοι υπουργοί τη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να αποτελέσουν σύντομα παρελθόν. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλοι αξιολογούνται. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, η απόφαση για ανασχηματισμό φέρεται να έχει ληφθεί. Ωστόσο, όλα είναι ανοιχτά για το χρόνο που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη να προχωρήσει σε διορθωτικέ κινήσει στο κυβερνητικό σχήμα ή και σε δομικέ αλλαγέ. Μετά την παρέτηση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλία, στον απόϊχο τη τραγωδία στον Πειραιά για το θάνατο του Αντώνη Καριώτη, εκτιμάται πω τι αμέσω επόμενε ημέρε και σε λίγα 24 ώρα ίσω υπάρξει αντίστοιχη κίνηση και από άλλο Υπουργό τη Κυβέρνηση, ο οποίο έχει γίνει δέκτη του αρνητικού κλίματο που υπάρχει για αυτόν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ο λόγος βέβαια για το Βασίλ Κικίλια μένει να φανεί αν η πρωτοβουλία θα ανήκει στον ίδιο ή αν θα ανακοινωθεί από το Μαξίμου στο πλαίσιο ανακοινώσεων για ανασχηματισμό. Από το περιβάλλον του Βασίλ Κικίλια βεβαίως διαμηνύεται πως ουδέν πρόβλημα υπάρχει με το μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια ώρα Βασίλης Κικίλιας απουσιάζει από την εικόνα και το βάρος των καθημερινών ενημερώσεων από το συντονιστικό που έχει στήθει στη Λάρισα έχει αναλάβει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή Χρήστος Τριαντόπουλος. thank mm -hmm. you